πέρσι το καλοκαίρι κάνουμε πάλι κάποιες παραστάσεις εδώ, στο υπέροχο κτήμα Στεφάνου. Και παίξαμε και στην Καλλιμασία και στη Βοκαριά των Νενίτων, σε συνεργασία πάντα με τους συλλόγους, με τις κοινότητες στα χωριά. Και φέτος τρίτη χρονιά ήρθαμε μέσα στο πλαίσιο του πολιτιστικού καλοκαιριού που έκανε ο Δήμος Χίου. Κάναμε τρεις παραστάσεις, μία στην Βολουσό, μία στην Πεκέβ και μία στους Ολύμπους. Και τώρα θα κλείσουμε τον κύκλο αυτό των καλοκαιρινών παραστάσεων, ας πούμε, στη Χίο, με μία παράσταση που θα κάνουμε στα Καρδάμιλα. Λοιπόν, αυτή η παράσταση και για εμάς και για το κείμενο, αλλά πιστεύω και για τον κόσμο που θα την μοιραστούμε, είναι μία πολύ ιδιαίτερη παράσταση. Κάτω από το άγαλμα της Καρδαμιλίτισσας, μέσα στη θάλασσα, στην άκρη του λιμανιού, εκεί που η Καρδαμιλίτισσα κοιτάζει και ατενίζει τη θάλασσα, που η θάλασσα ουσιαστικά είναι αυτή που έχει όλους τους άντρες σε ένα χωριό ναυτικό, όπως είναι και στο διήγημα ένα νησί ναυτικό, ένα νησί που όλο το χρόνο είναι μια κοινότητα γυναικών. Μια κοινότητα γυναικών η οποία περιμένει πότε θα επιστρέψει ο σύζυγος από τα ταξίδια για να φέρει τα χρήματα, για να κινηθεί η οικονομία, αλλά και για να μπορέσουν και μέσα στο ίδιο το σπίτι να μπουν τα πράγματα σε ένα καλύτερο ρυθμό. Γιατί η απουσία, που ουσιαστικά είναι και το θέμα της παράστασης, η απουσία του ανθρώπου σου, η απουσία του πατέρα σου, η απουσία του συζύγου, η απουσία του αδελφού, είναι το βασικό ζήτημα που πραγματεύεται αυτό το διήγημα. Δηλαδή, τι είναι αυτό το κενό που δημιουργεί μέσα μας αυτή η απουσία και πώς προσπαθούμε αυτό το κενό να το καλύψουμε. Είναι ένα θέμα το οποίο το πιάνει ο Παπαδιαμάντης και το βάζει μέσα σε μία συνθήκη αρχές του 1900 σε ένα νησί ναυτικών. Με την υπέροχη γλώσσα του Παπαδιαμάντη που ανοίγει κόσμους, που ανυψώνει συνειδήσεις, πιάνει αυτό το θέμα το οποίο ταυτόχρονα είναι και τόσο σημερινό. Βλέπεις μία ιστορία αρχές του 1900 και όμως οι άνθρωποι όλοι, γυναίκες, άντρες, παιδιά, ταυτίζονται και συνδέονται μέσα από την ιστορία της Καραβοκυρούς, μέσα από την ιστορία πώς ένας άνθρωπος προσπαθεί να υπεραναπληρώσει αυτό το κενό. Αυτό που έχω να πω είναι ότι είναι ένα έργο που μας καλεί να σκεφτούμε ακριβώς μέσα από τον άξονα που είπε και η Αρκαδία, το θεματικό άξονα της απουσίας, πώς είναι να είσαι ένα παιδί που ξέρει τον πατέρα του κυρίως μέσα από την απουσία του. Αυτό είναι η κανονικότητα για εκείνο. Και όταν επανέρχεται εκείνος είναι μία αλλαγή στην όρμα, είναι κάτι στο οποίο πρέπει να προσαρμοστεί. Και πώς αυτός ο περιορισμός στην ουσία μπορεί να το κάνει να νιώσει. Αυτό είναι ένα από τα θέματα τα οποία κάπως μας καλεί να σκεφτούμε πάνω σε αυτά το έργο και όπως επίσης και ο ρόλος της γειτονιάς τότε, έτσι, η οποία μπορεί να είναι από τον πιο πολύτιμο βοηθό μέχρι τον πιο σκληρό κριτή. Είναι. Εσείς κλείνετε τον κύκλο σας, τον κύκλο των παραστάσεων σε ένα φυσικό τόπο, στα Καρδάμιλα. Για μας ανοίγει πάλι ο κύκλος των πολιτιστικών μας δράσεων και η Γηνή Πλέουσα βρίσκεται σε ένα φυσικό τόπο και όπως είπες και πριν, και ο τόπος θα προσδώσει μια δυναμική στο έργο, γιατί για μας εκεί πέρα είναι η ιστορία μας. Είναι με μια πλευρά, ο Παπαδιαμάντης πολύ σωστά ηθογραφεί μέσα από ένα μυθιστόρημα με πολύ άμεσο τρόπο και εύκολο το πώς αισθάνεται μία γυναίκα η οποία καλείται να κρατήσει στις πλάτες της μία οικογένεια και μία κοινωνία ευρύτερα. Είμαστε περήφανοι για αυτή την παραγωγή. Ευχαριστούμε τον κύριο Μιχάλη Μαυρή που στάχθηκε δίπλα χορηγός στη διεκπέρωση αυτής της παράστασης και όχι μόνο, γιατί έχει προσφέρει πολλά στο χωριό.
Και η είσοδος είναι ελεύθερη, να το πούμε, στο εμβληματικό άγαλμα των Καρδαμήλων θα γίνει η παράσταση και μετά ακολουθούν και μια σειρά άλλων δράσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων και παραστάσεων στα Καρδάμηλα. Έχουν ανακοινωθεί κάποιες που θα γίνουν για όλες τις ηλικίες και για όλα τα ενδιαφέροντα. Είμαστε περήφανοι που είσαστε κοντά μας και θα είμαστε σίγουροι ότι ο κόσμος θα το ευχαριστηθεί και θα ανακαλέσει και συναισθήματα και μνήμες μέσα από αυτό.